Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, προλογίζοντας το θέμα, χρησιμοποίησες μία έκφραση ότι οι νέοι οδηγοί, κυρίως σε αυτή την τρυφερή ηλικία, όπως είπε και η καλή συνάδελφος Παπαδοπούλου, έχουν άγνοια κινδύνου στην τρυφερή ηλικία. Με τη βοήθεια του Νίκου του Μπασίσογλου, του καμεραμάν μας, θα δείτε τα συντρίμμια που έχουν μείνει από το αυτοκίνητο. Βρισκόμαστε στην Πέζο Γέφυρα, σχεδόν στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Φάλιρο. Για να καταλάβετε, κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκη, κοντά στις εγκαταστάσεις του Sky. Όπως βλέπετε, τα συντρίμμια του αυτοκινήτου είναι στην αριστερή λωρίδα, παρακαλώ πολύ, σε μία λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Η λιγότερη ταχύτητα που μπορείς να αναπτύξεις εδώ είναι τα 80 χιλιόμετρα. Και μάλιστα υπάρχει και ανηφόρα μέχρι να φτάσεις εδώ. Κατά συνέπεια η ορατότητα είναι σχετικά περιορισμένη και αρχίζεις να ανακτάς την ορατότητα του δρόμου όταν πια έχεις βρεθεί στην κορυφή της λεωφόρου. Τι έγινε τώρα στις 12:05 χθες το βράδυ, μάλλον λίγο μετά τα μεσάνυχτα για να ακριβολογώ. Ο Αδαμάντιος Μαντής, ο Φέρελπης Πολίστας, ο τερματοφύλακας της Εθνικής, ο τερματοφύλακας του ναυτικού ομίλου Χίου στο Πόλο, ένας αθλητής ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του, όπως λένε όσοι γνωρίζουν το Πόλο, μαζί με ένα φίλο του που οδηγεί το αυτοκίνητό του, ο φίλος του 20 ετών, κινούνται σε αυτή την λεωφόρο. Λίγο πριν φτάσουν στο σημείο που βλέπετε τα συντρίμμια, ακούνε ένα θόρυβο έντονο στο αυτοκίνητο. Ουδής μπορεί να γνωρίζει, ίσως η άγνοια κινδύνου που ανέφερε στα Τατιάνα, ο οδηγός του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν, σταματάει στην αριστερή λωρίδα, κινητοποιεί το αυτοκίνητο, ανάβει τα αλάρμ και κατεβαίνει ο νεαρός πολίστας 21 ετών, παρακαλώ πολύ, να δει τι έχει γίνει στο αυτοκίνητο. Το κακό ήδη είχε γίνει. Το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο έρχονταν επίσης με νεαρό οδηγό, καμία σχέση με τα δύο παιδιά, ο οποίος έχει και περιορισμένη ορατότητα, πέφτει με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο και ξιστά προς την εξωτερική του πλευρά, καθώς κάνει κίνηση για να το αποφύγει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αρχικά τραυματίζεται σοβαρότατα ο γνωστός πολίστας, ο οποίος μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο εν προκειμένου στο Τζάνιο, που σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή συνεπία των βαρύτατων τραυμάτων που είχαν προκληθεί από το τροχαίο δυστύχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο πολίστας επίσης τραυματίστηκε στη μέση. Οι γιατροί λένε ότι έχει τραυματιστεί ελαφρά, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Επίσης τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που προσέκρουσε στο σταματημένο όχημα, στο σταθμευμένο όχημα στο οποίο είχαν ανάψει αλάρμ. Παρακαλώ πολύ, θέλω να τονίσω δύο σημεία. Σάββατο βράδυ, 12:05, λεωφόρος Ποσειδώνος, έχει σταματήσει το αυτοκίνητο στην λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή λωρίδα. Δηλαδή πού? Στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Περίμενε, Θεοδόση, λίγο να το δείξω για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Με τρελαίνει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει, βέβαια, πραγματικά ο κάθε 20χρονος. Πραγματικά. Έχουν πάρει τα πιτσιρίκια το δίπλωμα εκεί 18-19, μόλις έχουν πάρει το αυτοκίνητο ή το καινούργιο το αυτοκίνητο του μπαμπά και της μαμάς και ακόμη δεν συνειδητοποιούν την επικινδυνότητα του «είμαι οδηγός». Είναι δύο πιτσιρίκια ταγμένα και επιθαρχημένα στο αθλητισμό. Αυτά τα παιδιά συνήθως είναι παιδιά αύγαλτα. Δεν πίνουνε, δεν καπνίζουνε, πάνε σχολείο και τις υπόλοιπες ώρες τις ξοδεύουνε στην πισίνα, στο γυμναστήριο, αθλούμενα. Και θέλω να σας πω ότι και τα Σαββατοκύριακά τους αυτό κάνουν. Και τα Σαββατοκύριακά τους. Πάμε λοιπόν. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ εδώ, να εστιάσει η εικόνα στο σημείο που είναι τα συντρίμμια, λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Θεοδόση, για παρακάλεσε τον συνάδελφο, τον Νικονολίπη μας. Με τη βοήθεια του καμεραμάν μας, του Νίκου, του Μπασίσογλου, βέβαια, ναι, θα εστιάσει στα συντρίμμια για να καταλάβετε τι συζητούμε. Εδώ στα λοιπόν. Συντρίμμια του αυτοκινήτου stop. Εδώ, είναι στην εδώ. Άκρη και ο προφυλακτήρας. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν, εκεί, εδώ λοιπόν, σταματάει το αυτοκίνητο ξαφνικά γιατί τα παλικαράκια άκουσαν ένα θόρυβο στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούν λοιπόν σε αυτή την ηλικία, την ανώριμη προφανώς, να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο του σταματάω εκεί. Γιατί άντε και σταμάτησε και μόνο να σταματήσεις,
ήδη είναι αν μείνει το αυτοκίνητο, αν το αυτοκίνητο κάτι χαλάσει και δεν μπορείς να πας, ακόμη και να σταματήσεις, πρέπει να μείνεις μέσα στο όχημα, διότι μέσα στο όχημα είσαι τουλάχιστον λίγο πιο ασφαλής. Αλλά σταματάνε εδώ. Και μετά γίνεται το χειρότερο. Κατεβαίνει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες έτσι, που έχουν κατατεθεί αυτή τη στιγμή, γίνεται έρευνα από την Τροχέα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι νεότερο αργότερα που να αλλάξει τα δεδομένα. Μεταφέρουμε αυτά που έχει ο Θεοδόσης από την αστυνομία το ρεπορτάζ. Σταματά εδώ και από την πλευρά που περνάνε τα οχήματα. Όχι. Σταματάει ο οδηγός και κατεβαίνει ο συνοδηγός από την άλλη πλευρά. Περνάει ένα όχημα. Από την πλευρά που περνάνε τα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Κατεβαίνει λοιπόν και περνάει ένα όχημα με ένα άλλο επίσης πιτσιρίκι οδηγό. Αυτό ήταν.